και σου έχω πει κάτι, μια και είμαστε έτσι εδώ. Για πες μου, σε παρακαλώ. Θα το πω και στην Εμμανουέλα, γιατί μόνο εκείνη θα με καταλάβει. Όταν ήμουν μικρή, αγαπούσα πολύ τη ζωγραφική. Δεν ήμουν καλή στο σχέδιο, είχα πολύ καλή αντίληψη στα χρώματα. Είχες φαντασία σε αυτό που ήθελες να συνθέσεις στον καμπά. Το είχα με κάποιο τρόπο. Και λέω πως η Εμμανουέλα εδώ η Βασιλάκη. Γιατί δεν το κάτι πάνω μου. Γιατί δεν το καλύτες. Δεν ξέρω, η μαμά μου φταίει. Μαμά σου. Καλώς ήρθες, η Μανουέλα μας. Καλά σας βρίσκω. Εδώ έχουμε τα δικά μας εμείς, τα ισόψυχά μας, τα λέμε εδώ στους τηλεθεατές μας, τα βάλουμε και εμείς από μέσα μας. Τι να κάνουμε. Εμμανουέλα Βασιλάκη, είναι μεγάλη μας χαρά που είσαι σήμερα κοντά μας. Γιατί πριν από λίγες ημέρες μαθαίναμε την είδηση ότι ένας δικός μας άνθρωπος από εδώ, από την Κρήτη, διακρίθηκε χάρη στην εικαστική του έτσι φαντασία πάνω στον καμβά και μάλιστα. Διέπρεψε σε ένα πρόσφατο διαγωνισμό, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και είχε να κάνει με τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Και τώρα τι, και μετά τι. Μεγάλη απορία το και μετά. Εμμανουέλα Βασιλάκη, μία εβδομάδα μετά είναι στο στούντιό μας. Πολλά, πολλά συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Πώς νιώθεις? Είμαι πολύ χαρούμενη. Δεν το περίμενα καθόλου καταρχήν. Και το ότι είχα την ευκαιρία να είμαι μαζί με άλλους καλλιτέχνες. Σε ένα έντυπο το οποίο είναι, έχει πολύ μεγάλη απήχηση τέλος πάντων στο Δήμο Αθηναίων και ήταν αυτός ο διαγωνισμός υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και της Επιτροπής Ελλάδα 2021 ήθελε να δείξει πάρα πολλά για το μετά στην Ελλάδα, δηλαδή στο τώρα μετά την Επανάσταση. Τώρα όλο αυτό εμένα μου φαντάζει σαν όνειρο, γιατί ήταν μια πρωτοβουλία που πήρα ξαφνικά μέσα στο καλοκαίρι και η κατάληξή του με έχει... Ήταν αυτή. Ναι. Ήταν και είναι αυτή. Ένας διαγωνισμός ο οποίος σου προσέλκυσε το ενδιαφέρον. Ήθελες εσύ να δηλώσεις συμμετοχή, σε καλούν από την Επιτροπή ενδεχομένως? Όχι, όχι, δεν μας έχει καλέσει κανείς, το είδαμε. Συμμετείχαμε διάφορα παιδιά από εδώ από το Ηράκλειο. Όχι μόνο ζωγράφοι, υπήρχαν καλλιτέχνες όλου του φάσματος. Ναι, ήταν πολύ ευρύ το φάσμα. Μπορούσε να συμμετέχουν ζωγράφοι, illustrators, γλύπτες, οτιδήποτε αφορά την τέχνη και το πώς μπορούμε να εκφραστούμε μέσα από την τέχνη. Εγώ είχα τη ζωγραφική, γιατί με αυτό ασχολούμαι τα τελευταία 4 χρόνια. Και εννοώ με αυτόν τον τρόπο, γιατί ζωγραφίζω από παιδί, οπότε για μένα είναι απλά μια συνέχεια σε αυτό που κάνω ήδη πολλά χρόνια. Οπότε ήταν μια ευκαιρία για μένα να μιλήσω λίγο προς τα έξω, γιατί καλλιτεχνικά το να μπορέσεις να έχεις την ευκαιρία να δείξεις αυτό που κάνεις, οι ευκαιρίες δεν είναι πάρα πολλές. Δηλαδή, η αλήθεια είναι αυτή και δεν έχει αποδοθεί η μέγιστη αξία και τα εύσημα από τον κόσμο στους καλλιτέχνες που τους πρέπει, διότι γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Δεν υπάρχουν πολλές δίωδοι ώστε να εξωτερικεύσει το ταλέντο του ένας καλλιτέχνης, ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με το κομμάτι των εικαστικών, της ζωγραφικής, των τεχνών γενικότερα. Και αυτή τη φορά νομίζω ήταν η διέξοδος η δική σου, η έξοδος η δική σου, για να πεις σε όλους εμάς, να πρωτοφωνάξεις ότι είμαι εδώ, ασχολούμαι με αυτό, το λατρεύω αυτό που κάνω και μάλιστα αποτυπώνω την Ελλάδα του σήμερα μέσω της Γαλάτιας. Και εκεί θέλω να καταλήξουμε και να πάμε, είναι το εξαιρετικό έργο το οποίο κοσμεί το στούντιό μας σήμερα. Στο τραπέζι μας. Εντάξει, είναι συγκινητικό τώρα, γιατί ερχόμαστε και λίγο και στο κομμάτι της ενσυναίσθησης, στη θέση της Εμμανουέλας και μπορούμε εύκολα να αντιληφθούμε αν αυτό που αγαπάς για χρόνια από μικρό παιδί κάποια στιγμή επιβραβεύεται. Και ο κόπος σου και η αξία σου. Και εσύ λοιπόν μπήκες στη διαδικασία και φιλοτέχνησες το συγκεκριμένο έργο, τη Γαλάτια. Έτσι οραματίζεται και γιατί οραματίζεται έτσι την Ελλάδα του σήμερα, Εμμανουέλα? Καταρχήν, να πω πού βασίζεται η Γαλάτια καταρχήν. Βασίζεται στο μύθο που θέλει τον Πυγμαλίωνα να φτιάχνει ένα άγαλμα της Γαλάτιας από ελεφαντόδοντο, όπου το βλέπει και το ερωτεύεται και ξαφνικά στον ύπνο το έχει τη θεά Αφροδίτη και τέλος πάντων τη ζητάει να ζωντανέψει αυτό το άγαλμα και να το κάνει αληθινό. Αυτό σαν ιστορία, για μένα που είμαι πολύ ρομαντική, με συγκίνησε πάρα πολύ. Αλλά τι σχέση έχει τώρα με την Ελληνική Επανάσταση αυτό, έτσι? Για πες μας. Καταρχήν, σημειολογικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αρχαιότητα έχει μία
βασίζεται σε κάτι ελληνικό και πολύ βαθύ ριζωμένο μέσα στους Έλληνες. Αυτό λοιπόν έχει μία συνέχεια, γιατί ακριβώς μετά την Ελληνική Επανάσταση, στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος, βασίστηκαν στην αρχαία ελληνική παράδοση για να μπορέσουν να κάνουν τη σύσταση του νέου κράτους. Αυτό λοιπόν ήταν μία αρχική ιδέα και δεύτερον το όνομά της έρχεται από δύο μύθους, μάλλον είναι η Γαλάτη από τον Πυγμαλίωνα και είναι και η Νηρίδα, η οποία είναι... προστάτηδα της θάλασσας, ηρεμή τη θάλασσα και το όνομά της είναι η Λευκή. Οπότε, σημειολογικά, ας πούμε, με παρέπεψε στην ελληνική σημαία. Α, μάλιστα. Γαλανόλευκη, ας πούμε, η θάλασσα και η γαλάτια. Αυτή η περιγραφή προηγήθηκε της έκθεσης του έργου στους κριτές. Δηλαδή, με την παρουσίαση του έργου κατευθείαν αποκαλύφθηκε και η σκέψη και ο συλλογισμός της καλλιτέχνητος. Εντάξει, εγώ παρουσίασα το έργο μου με τον τρόπο που έχει δημοσιευθεί. Δηλαδή, έδωσα μόνο το μύθο του Πυγμαλίωνα και επίσης το τελευταίο πράγμα που θέλω να πω για τη Γαλάτια είναι ότι έχει και το στοιχείο της γυναίκας, η οποία γυναίκα έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο και στην Ελληνική Επανάσταση, αλλά είναι και ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στο τώρα η γυναίκα, κοινωνικά. Οπότε προσπαθώ όλα αυτά να τα δέσω μαζί σε ένα πρόσωπο. Το οποίο κοιτάει χαμηλά. Το οποίο κοιτάζει χαμηλά, έχει σημάδια, είναι ακίνητο γιατί είναι ένα άγαλμα που παίρνει ζωή. Επομένως, είναι κάτι σαν επανεκκίνηση, ίσως για τη χώρα μας που έχει περάσει τόσα πολλά και ιδιαίτερα τώρα με τον COVID και τέλος πάντων οι Έλληνες όλοι μαζί. Ναι, ακριβώς. Είναι κάτι σαν επανεκκίνηση, λοιπόν. Θέλει η Ελλάδα να πάει μπροστά, να προχωρήσει λίγο παραπέρα, αλλά χωρίς να ξεχνάει όλα αυτά που έχει περάσει. Η αρχική ιδέα παρέμεινε αρχική, δηλαδή... Όταν άκουσες για το διαγωνισμό και είπες εγώ θα δηλώσω συμμετοχή με ένα δικό μου έργο. Αυτή ακριβώς ήταν η τελική σου εικόνα ή μάλλον η αρχική η οποία μετουσιώθηκε σε τελική ή υπήρχαν διαφορές έτσι στον δρόμο για την υλοποίηση. Ναι. Η πρώτη φορά που κάπως ασχολήθηκα με τη Γαλάτια ήταν μέσα στην καραντίνα πέρυσι που ήταν πολλοί μήνες ας πούμε. Ξεκίνησα με κάρβουνο και είχα το άγαλμα μπροστά μου, την εικόνα από το άγαλμα. Οπότε με το κάρβουνο ας πούμε έκανα ένα άγαλμα απλά. Κοιτάζοντάς το και διαβάζοντας ταυτόχρονα τη μυθολογία και οτιδήποτε αφορούσε τη Γαλάτια και μετά σε συνδυασμό με την πρόταση για αυτό το διαγωνισμό μου ήρθε αυτή η ιδέα ότι πρέπει να αναγεννηθεί αυτό που είναι πολύ στατικό, άψυχο, σε κάτι ζωντανό. Επομένως, γι' αυτό μπήκε και το χρώμα. Δεν ξέρω τώρα, να μου πείτε κι εσείς τι νιώθετε όταν το βλέπετε, γιατί εγώ το βλέπω από μία πλευρά. Εγώ βλέπω αισιοδοξία, αν με ρωτάς. Βλέπω ακριβώς αυτό, βλέπω την ελπίδα, βλέπω τα λουλούδια που... βλέπω αυτό, αυτό που μου αποπνέει εμένα. Ίσως αυτό θέλω εγώ να δω. Ναι, μα έχει σημασία τι νιώθεις όταν βλέπεις κάτι. Αυτό. Θα καταλήξω στην πρώτη μου λέξη. Και τα συναισθήματα είναι πολύ σημαντικά, διότι αυτός είναι και ο στόχος, να πιάσει σε αυτό. Στον κάθε θεατή κάποιο συνέστημα, να βγει κάτι. Το θέμα είναι αν δεν βγει είναι πρόβλημα. Αν δεν βγει το συνέστημα. Αν δεν βγει κάτι, τώρα, ακόμα και αρνητικό, δεν μας νοιάζει αυτό. Και, και αν μας, δεν έβγαινε σε εμάς εδώ κάτι, σίγουρα λέει πολλά το ότι διακρίθηκε. Τώρα, Λευτέρης Χριστιάνα, εντάξει, το περιγράψαμε όμως νομίζω και μας βγάζει και μας αποτυπώνει όλα αυτά τα οποία περιγράψαμε προηγουμένως. Γενικά, γενικά η Εμμανουέλα, παρότι εκπαιδευτικός στο επάγγελμα, της αρέσει να ζωγραφίζει. Να το πούμε έτσι πολύ απλά, πολύ λαϊκά. Έχουμε και άλλους πίνακες. Και έχουμε και άλλους πίνακες ακριβώς πίσω από την Εμμανουέλα. Και παρακαλώ να κάνουμε έτσι και τα κοντινά. Ναι, βέβαια. Είναι σαν να ζωντανεύει το... όλη αυτή η σύζευξη των χρωμάτων, της εικόνας, του στοιχείου, να ζωντανεύουν τα έργα. Αλλά νομίζω το σημαντικότερο, γιατί πάλι θα μας ρωτήσεις τι συναισθήματα μας βγάζει το κάθε ένα έργο, σημασία έχει η σκέψη της Εμμανουέλας να μας προσδιορίσει, γιατί από μόνο του κάτι σίγουρα το θαυμάζει εικαστικά, χρωματικά, καλλιτεχνικά, αλλά ορμόμενη από τι και τι σ' αρέσει γενικά να ζωγραφίζεις.
Οτιδήποτε μου κάνει εντύπωση, κυρίως ασχολούμαι με πρόσωπα, μου αρέσουν πάρα πολύ τα πρόσωπα, να ασχολούμαι με τα πρόσωπα, τις γωνίες, το συναίσθημα, τα μάτια, μου αρέσουν πολύ τα πρόσωπα. Mm-hmm. Μου αρέσουν και τα τοπία, αν και έχω ασχοληθεί λιγότερο με αυτά, αν και είναι κάτι, το αστικό ας πούμε, το οποίο είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Και μου αρέσει επίσης και η φύση πάρα πολύ. Οπότε δεν μπορώ να πω τώρα ότι έχω καταλήξει σε τι είναι αυτό που θέλω πραγματικά να κάνω, αλλά σίγουρα μου αρέσει να πειραματίζομαι με πράγματα. Πολύ πλευρή. Και να προκαλώ κάπως τον εαυτό μου, να έχω μία πρόκληση μπροστά μου για το αν μπορώ να το κάνω. Σου αρέσει να περιγράφεις αυτό το οποίο σκέφτεσαι, αυτό που βλέπεις εκείνη τη στιγμή ή να αποτυπώνεις το πώς θα ήθελες να είναι, όπως προηγουμένως με τη Γαλάτια, που αποτύπωσες το πώς θα ήθελες να είναι η Ελλάδα. Ναι, εξαρτάται τη στιγμή. Εξαρτάται τη στιγμή. Εξαρτάται τη στιγμή. Μπορεί να θέλεις να αποτυπώσεις αυτό ακριβώς που βλέπεις και να σίγουρα θα μπει κάτι από εσένα, γιατί ο τρόπος που βλέπεις εσύ τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικός από αυτό που βλέπει κάποιος άλλος. Αλλά κάποια αποτυπώνονται με τον τρόπο που εκείνη την ώρα θέλεις, τα βλέπεις και σου αρέσουν και θες να το αποτυπώσεις. Κάποια άλλα έχουν μία ερμηνευτική προσέγγιση, δηλαδή ερμηνεύουν κάτι. Ερμηνεύουν ένα γεγονός ή μπορεί να ερμηνεύουν κάτι σε κάποια έννοια, κάτι που θες να περάσεις. Μάλιστα. Είναι αφηρημένο όλο αυτό, δεν μπορεί να κλειστεί σε κάποιο καλούπι. Στους πίνακες τώρα που έχεις φέρει, γιατί ξέρω ότι κάθε πίνακα έχει έναν τίτλο. Για παράδειγμα αυτός τον τώρα τίτλο, που βλέπουμε. Α, ναι, και τον έχουμε και εδώ. Μου αρέσουν επίσης, και ξέχασα να το πω τώρα αυτό, τα αρχιτεκτονικά σχέδια. Αυτή είναι μία σκάλα, λοιπόν. Σκάλα. Την οποία, αν τη δεις από την πάνω μεριά, mm-hmm. Είναι σαν κοχλίας το σχήμα της. Αυτό λοιπόν εμένα με εντυπωσίασε πάρα πολύ, ιδιαίτερα όταν το είδα σε φωτογραφία, αλλά έχω δει και τη σκάλα live εννοείται. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Το συγκεκριμένο έργο είναι σπουδή πάνω στα καφέ χρώματα, τα οποία τα δημιουργείς μόνος σου. Με τους δασκάλους μου έμαθα, πέρα από τα χρώματα και άλλα πράγματα, αλλά είναι πώς δημιουργείς τις αντιθέσεις και τις διάφορες αποχρώσεις, ας πούμε, για παράδειγμα, του καφέ. Που υπάρχουν άπειρες. Έτσι, δεν παίρνεις έτοιμα σωληνάρια καφέ και λες, ας πούμε, θα ξεκινήσω με το σκούρο καφέ και θα καταλήξω σε ένα μπέζ. Είναι πώς εσύ θα το δουλέψεις για να το φτάσεις εκεί που θέλεις. Επομένως, όλο αυτό είναι στις σπουδές μου μέσα. Αλλά με έχει εντυπωσιάσει μάλιστα, πάρα πολύ. Και μια και είπε για έμπνευστες και λίγο πριν σε αποχαιρετήσουμε, να πούμε Μάθιου Χάλπιν και Μανώλης Αποστολάκης, οι άνθρωποι οι οποίοι σου έδωσαν ένα push προκειμένου να συνεχίσει αυτό το εξαιρετικό έργο. Ναι. Έτσι, και να φτάσουμε μέχρι και στην επιβράβευση των κόπων και των δυνατοτήτων που έχει η δικιά μας η Εμμανουέλα, η Βασιλάκη, φίλες και φίλοι. Και θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είδες, δεν ήταν τίποτα τελικά το τηλεοπτικό. Ήσουν λίγο αγχωμένη στην αρχή. Καθόλου βέβαια γιατί δεν της φάνηκε. Αβίαστα. Γιατί μιλάς για αυτό που αγαπάς. Δηλαδή. Ακόμα, είμαστε στον αέρα. Ήσουν εξαιρετική. Και ευχαριστώ. Να φτάσεις όπου εσύ επιθυμείς. Εμείς θα παραμείνουμε περήφανοι. Ανυπομονούμε για την έκθεση, την προσωπική σου έκθεση. Εδώ θα είμαστε να μας ενημερώσεις. Επίτιμη καλεσμένη. Εδώ θα είμαστε. Παρακαλώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Να είσαι καλά, Εμμανουέλα.